Με λαμπρότητα θα εορταστεί την ερχόμενη Πέμπτη ο πολιούχος του Ηρακλείου, Άγιος Μηνάς. Ο εορτασμός του Αγίου Μηνά θα γίνει κανονικά με τα προβλεπόμενα μέτρα για την πανδημία. Είναι συγκινητικά αυτά που συμβαίνουν καθημερινά. Όλος ο κόσμος περνάει να προσκυνήσει, να προσευχηθεί, να ανάψει το κερί του και να ζητήσει τη βοήθεια και του Αγίου Μηνά και του Θεού. Φέτος θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Μηνά στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με την παράλληλη τήρηση των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού, ενώ νωρίτερα θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί επιμνημόν συνειδέηση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και θα πραγματοποιηθεί και η λιτανία από ό,τι ξέρουμε, επειδή γίνονται έργα στις 1821, θα πάει από τον Κατεχάκη και θα φτάσει στην Καλοκαιρινού και θα επιστρέψει από την Αγίου Μηνά. Ελπίζουμε όλοι να πάνε καλά, ο καιρός να βοηθήσει και θα παρακαλέσουμε οι πιστοί να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ώστε να βοηθήσει ο Άγιος Μηνάς να ηρεμήσουμε όλοι. Εν τω μεταξύ, ελαφρώς επιβαρημένη από τους σεισμούς, όχι όμως ανησυχητική, είναι η εικόνα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, όπως κατέγραψε πριν από λίγες ημέρες η επιστημονική ομάδα του ομότιμου καθηγητή του Εργαστηρίου Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Βλάση Κουμούση. Μετά τους σεισμούς ήρθε πάλι ο κύριος Κουμούσης από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο με το συνεργείο του, ήλεγξαν το ναό, από ό,τι μας είπε δεν υπάρχει τίποτα το αξιόλογο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο κυρίως ναός έχει μια παθολογία σχετικά μέτρια, ενώ σε ό,τι αφορά τα καμπαναριά παραμένει έντονη επιβάρυνση, ιδιαίτερα στο βόρειο καμπαναριό. Η περίδεση των καμπαναριών έδωσε τη δυνατότητα να στηριχθούν και να μην έχουμε κάποια κατολίσθηση από τα τσιγκλειδώματα τα οποία είναι σε κακή κατάσταση. Ενώ η περίδεση των καμπαναριών ήταν αναγκαία για τη συγκράτηση των λίθων. Όπως εκτιμάται, σε 4 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη για το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, ώστε στη συνέχεια να δρομολογηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Θα παραδοθεί στην περιφέρεια και μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού οι τόμοι δημοπράτησης θα χρηματοδοτηθούν για να αρχίσει η ανοικοδόμηση, η αναστήλωση του Αγίου Μηνά.